Εγώ παρατηρώ ότι οι άνθρωποι φοβούνται να μάθουν τον εαυτό τους, φοβούνται σε τι συμπέρασμα θα καταλήξουν. Οι άνθρωποι είναι μόνοι, υποφέρουν μόνοι και δυσκολεύονται πολύ να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις και κατά κύριο λόγο οι γυναίκες. Διάβασα κάπου που λέει ο Πρωθυπουργό παραδέχτηκε ότι έκανε κάποια στιγμή ψυχοθεραπεία χωρίς να έχει κόμπλεξ και μπράβο του γι' την ερμηνεία ότι χωρί να έχει κόμπλεξ και μπράβο του γι' αυτό δεν την καταλαβαίνω. Γιατί οι άντρε στην Ελλάδα υποφέρουν από αυτό το βαρύδιο του στερεοτύπου ότι πρέπει να είναι δυνατοί. Με το που γεννιούνται από το day one, πρέπει να μην τρέπονται, να μην φοβούνται, να μην είναι αδύναμοι, να μην κλαίνε, να μην στεναχωριούνται, να μην φοβούνται το θηρίο που εμφανίστηκε, ξέρω εγώ, την αρκούδα στο χωράφι του γιατί άντρε. Λε και έχουν άλλον εγκέφαλο. Μήπω όμω εν γέννη αυτό αφορά όλου μα, δηλαδή ότι όποιο, είτε είναι άντρα είτε είναι γυναίκα, αν πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, θεωρείται από το στερεότυπο ότι έχει πρόβλημα. Γίνεται άνθρωπο να πιστεύει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλα να τα κάνει σωστά. ήρθατε σε ένα ακόμα podcast on the speakers. Είμαι ο Αποστόλη Κουμαρίνο και κάθε Τετάρτη από τι 5 ώρα το πρωί μπορείτε να βρίσκετε ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Ευχαριστούμε που μα κρατάτε στι πρώτε θέσει του ελληνικού podcast list τόσο στο Spotify όσο και στο Apple Podcast. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη τη καρδιά μα Γι' αυτό σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την τρίτη μας σεζόν. Θα είμαστε κοντά στα 120, νομίζω 118 κάπου εκεί επεισόδια και θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο με νέα πράγματα. Μέχρι τότε όμως μείνετε μαζί μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική καλεσμένη. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που και εμένα με αφορά, υποθέτω και εσά πολύ. Και έρχεται από έναν τομέα, από έναν κλάδο που αγαπώ πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο αυτό ο κλάδο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον γνωστό μα τρόπο, που είναι να διαβάζουμε ένα απόσπασμα από βιβλίο των εκδόσεων Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Σήμερα έχουμε επιλέξει το «Εσύ, τι είναι αυτό που ψάχνεις» από τον Κρισναμούρτη Από τα πιο όμορφα βιβλία που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό Σελίδα 102 Λέει λοιπόν ο τίτλος αυτού του κειμένου «Ο εαυτός είναι το ίδιο σε όλους μας Κατανοήστε τον δικό σας εαυτό και θα κατανοήσετε και τα προβλήματα όλου του κόσμου» Η αυτογνωσία είναι η αρχή της κατανόησης του προβλήματος. Οι πεπιθήσεις, οι ιδέες, οι γνώσεις ελάχιστο νόημα έχουν χωρίς την αυτογνωσία. Δίχως την αυτογνωσία οδηγούν στην ψευδέστηση. Σε κάθε είδους μπερδέματα και ανοησίες, στα οποία τόσο εύκολα δραπετεύουμε. Και οι περισσότεροι αυτό κάνουμε. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εντασσόμαστε σε τόσε κοινότητε, σε τόσε ομάδε, σε τόσου αποκλειστικού οργανισμού και μυστικά σώματα. Δεν είναι η ίδια η φύση τη ανοησία αποκλειστική. Όσο πιο ανόητο είναι κανεί, τόσο πιο αποκλειστικό σε θρησκευτικό ή κοινωνικό επίπεδο. Και κάθε αποκλειστικότητα δημιουργεί με τη σειρά τη άλλα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η δυσκολία μα στην κατανόηση τόσο πολλών προβλημάτων που βρίσκονται απέναντί μα τόσο κρυφών όσο και έκδηλων προκύπτει από την άγνοια για τον εαυτό μας. Είμαστε εμείς εκείνοι που δημιουργούν το πρόβλημα, εμείς αποτελούμε ένα κομμάτι του περιβάλλοντος, αλλά και κάτι περισσότερο, το οποίο θα ανακαλύψουμε εφόσον κατορθώσουμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Ένα από τα βασικά κομμάτια τα οποία λέμε πολλές φορές εδώ στο podcast είναι να κάνουμε αυτό το βήμα προς το μέσα μας. Να δούμε αν εμείς μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερο ποιοι είμαστε αν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό μέσα στα επόμενα στο σημερινό podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Ναταλή Βέλτσι, νευροψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Ναταλή, welcome. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, επιτέλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, γιατί πάντα φαίνεται να είσαι πολύ εκλεκτικό σε επιλογέ σου. Οπότε είναι τιμή μου. Thank you. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Δεν ήταν εύκολο να, <laughs> να είσαι εδώ σύμφωνα με το πρόγραμμά σου. Ήμουν αυτό... σχεδόν αγενή. Όχι, όχι, όχι. Απλώ. Δυσκόλεψα αρκετά. Απλώ από κάποιο σημείο λέω δεν θα το καταφέρουμε. Δόξα τω Θεώ, όμως, το καταφέραμε φέτο. Νευροψυχολόγο, λοιπόν, και ψυχοθεραπεύτρια. Θε να μα πει για το πρώτο κομμάτι, για την νευροψυχολογία, τι ακριβώ καταλαβαίνουμε σε αυτό, Δηλαδή, ποιο είναι το κομμάτι που εσύ ασχολείσαι, και μετά θα σε ρωτήσω κάτι για το κείμενο που. Η νευροψυχολογία. Φαίνεται να απέχει πολύ από την ψυχοθεραπεία, αλλά τελικά δεν απέχει και τόσο. Στην ουσία, είναι, ασχολείται πολύ με τις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, δηλαδή τη μνήμη, τη μάθηση, τη προσοχή, τη συγκέντρωση. Στην ουσία, είναι ένας κλάδος που συνεργάζεται με την ευρωλογία για να βλέπουμε και να εντοπίζουμε τους λοβούς του εγκεφάλου που υπολειτουργούν. Βέβαια, σε, σε ερευνητικό επίπεδο, μπορεί να ασχοληθεί με, με με ό,τι έχει να κάνει με τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά μα. Είναι ένα πολύ ειδικό κλάδο, πολύ ενδιαφέρον κλάδο. Δυστυχώ στην Ελλάδα όχι τόσο γνωστό. Εσένα τι σε τράβηξε και έκανε εκεί το, το πτυχίο σου, το μεταπτυχιακό σου. νομίζω δουλεύει. ο θαυμασμό για τον εγκέφαλο, για αυτό το απίστευτο όργανο. Τον εγκέφαλο, τι δυνατότητέ του, τι ικανότητέ του, το μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αυτό το, το άπειρο του εγκεφάλου σχετικά με αυτό το οποίο με το κείμενο που διαβάσαμε πιο πριν από τον Κρίσνα Μούρτη θεωρείς ότι όντως πραγματικά γνωρίζουμε τον εαυτό μας έχουμε τον, τον χρόνο σε αυτή τη ζωή λέει, α, το, λέει θα ανακαλύψουμε εφόσον λέει κατορθώσουμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας θεωρείς ότι έχουμε τον χρόνο αξιοποιούμε τα όποια εργαλεία ή τη γνώση για να κατανοήσουμε ως ανθρώπινο είδος τον εαυτό μας. Νομίζω, Απόστολε, Αποστόλη, ότι φοβόμαστε. Εγώ παρατηρώ ότι οι άνθρωποι, αν είχαν τη θέληση, είχαν και τον χρόνο, βεβαίω, φοβούνται να μάθουν τον εαυτό τους. Φοβούνται σε τι συμπέρασμα θα καταλήξουν. Φο... Του τρομάζει, λέει, από το πιο απλά πράγμα της σεξουαλικότητας, σου λέω ότι βλέπω στο γραφείο, μέχρι ε, μια αρνητική διάγνωση ψυχοπαθολογίας, Του τρομάζει να μάθουν ποιο είναι, αγνώντας το γεγονός ότι μαθαίνοντας τον εαυτό μας, φτάνουμε και στην καλύτερη εκδοχή αυτού. Πώς θα διαχειριστώ κάτι αν δεν το γνωρίζω. Αν δεν γνωρίζω το τον υπολογιστή, πώς θα μάθω να τον διαχειρίζομαι, για παράδειγμα, αν δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί το πλυντήριο, πώς τι βλάβη θα τη φτιάξω. Άρα, δεν κατανοώ τον εαυτό μου, δεν γνωρίζω τον εαυτό μου και προσπαθώ να τον βελτιώσω επιφανειακά. Γίνεται. Αλλά οι άνθρωποι φοβούνται να μάθουν τα... ποιοι είναι. Γιατί θεωρείς ότι φοβούνται, δηλαδή θεωρείς ότι η άγνοια βοηθάει σε αυτή την επιφανειακή ευτυχία. Γενικά η άγνοια βοηθάει στην ευτυχία, θεωρώ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ε, βοηθάει σε μια φαινομενική και επιφανειακή ευτυχία. Δηλαδή στην ουσία είναι μια παράταση της απόλυτης δυστυχίας. Ούσα, όντα όντας οι άνθρωποι σε άγνοια, ε, δίνουν μια ίσως πιο χαλαρή και ελαφριά καθημερινότητα. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι και είναι πάντα σε μια μετριότητα. Η μετριότητα λοιπόν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το θέξουμε και αυτό, είναι με πολύ μεγάλη παγίδα. Εγώ λέω ότι η μετριότητα και η συνήθεια της μετριότητας είναι μεγαλύτερη παγίδα για τη δυστυχία. Γιατί ούτε πέφτω κάτω χαμηλά ώστε να προσπαθήσω να σηκωθώ και να διορθώσω και να φτάσω ψηλά, ούτε είμαι και καλά, αλλά αντέχεται. Ό,τι είμαι και ό,τι περνάω αντέχεται. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, αντέχεται και δεν θα διορθωθώ ποτέ. Οπότε τελικά φαινομενικά δεν με φέρνει αντιμέτωπο με τα προβλήματά μου Το να μην ψάχνω τον εαυτό μου. Έρχονται που και που υποσυνθήκη δυσκολίες, θεωρώ την υποσυνθήκη δυσκολίες και πάντα έχω τελικά αναδιαστήματα έχω πρόβλημα. Στις σχέσεις μου, νούμερο ένα που θα βγουν τα προβλήματα του εαυτού μας, τα προβλήματα του εαυτού μα στην ουσία δεν βγαίνουν σε σχέση με τον εαυτό μα. Αντικατοπτρίζονται μέσα από τι σχέσει μα με του άλλου. Σωστά. Αυτό ήταν το επόμενο τώρα που ήθελα να σε ρωτήσω. Mm -hmm. Εάν εγώ, ας πούμε, σαν Απόστολος, σαν Αποστόλης, δεν γνωρίζω, δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, mm -hmm. ακολουθώ μια ζωή όπου θεωρώ ότι είμαι εντάξει, δηλαδή έχω την εργασία μου, όχι, με όχι πολλές απαιτήσει, έχω δημιουργήσει την οικογένειά μου, έχω μια σταθερή σχέση με την σύζυγό μου, οτιδήποτε, αλλά δεν έχω μπει σε μια διαδικασία να με γνωρίσω παραπάνω θεωρείς ότι αυτό το οποίο εγώ ονομάζω ως ευτυχία είναι η πραγματική ευτυχία. Ας πούμε ότι έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ακολουθεί όχι μια αρκετά απαιτητική εργασία. Ωραία. Συνειδητά το έχει επιλέξει αυτό. Θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο ή με τη σύζυγο ή αν έχουν οικογένεια, αν έχουν δημιουργήσει και παιδιά με αυτούς τους ανθρώπους σε αυτό το σύστημα. Και σου λέγω με μια χαρά. Δεν έχει κάνει όμω ποτέ ψυχοθεραπεία, ούτε διαβάζει βιβλία, ούτε ακούει podcast. Και σου λέει, είμαι εντάξει. Εσύ τι λες πάνω σε αυτό, θεωρείς ότι οι άνθρωποι για να είναι πραγματικά ευτυχισμένοι πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να σκάψουν πιο βαθιά, πρέπει να φύγουν από την άγνοια ή μήπω αυτό το οποίο αναφέρω ως παράδειγμα. Τελικά είναι ένα κομμάτι ευτυχίας και γιατί όντω να ψάξει ο άλλος βαθύτερα από τη στιγμή που λέει είμαι καλά. Λοιπόν, το ένα ενδεχόμενο σε αυτή την περίπτωση, που όντως μπορεί να υπάρχει, είναι ότι... Κάτι σου θύμισα? Κάποιο πραγματικό περιστατικό? Όχι. Okay. <laughs> ότι έχει άγνοια ο ένας, να. τυχαίνει να έχει άγνοια και, και ο άλλος, άλλος και όλα καλά. <laughs> Κατάλαβες. Το δεύτερο... Α, αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι κακό. <laughs> Έχουν, ε, ε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που... Είναι και okay, είμαι πολύ λίγα πράγματα. Να παντρευτώ, mm. χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Να παντρευτώ, να έχω. κοινωνικά πέτυχα, έκανα και δύο παιδιά. Ξέρεις το δύο παιδιά πολλές φορές είναι κοινωνική επιτυχία για πολλού. Όλα με καλά, ένω, δεν επικοινωνεί. σε σχέση με, με το κανένα. Σε σχέση με το κανένα. Άμα αμαδέ και στα δικαστήρια για τους πελάτε, τους ειδικηγόρους λένε είναι οικογενειάρχης, Ότι είναι κάτι θετικό. Τρομερό. Έτσι. Σωστό, σωστό, σωστό. Έχει παιδιά, άρα σοβαρό άνθρωπο. Άστο. Μην το αρχίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν, μου, είχε, μου, είχε, διαφύγει πάντω. Ωραίο, ωραίο. Ναι, για να πάμε. Δηλαδή, αν το σκεφτεί, είναι σαν θετικό τη προσωπικότητα ότι ένα άνθρωπο έχει Όντε. παιδιά. Άρα είναι σοβαρό, άρα δεν έχει ψυχοπαθολογία, άρα είναι ένα σοβαρό όν σε αυτή την κοινωνία. Πολύ κακό στερεότυπο και πολύ ρατσιστικό. Ποιο είπε ότι ο εγκληματία ή ο ψυχοπαθή ή ο, ε, το τέρα το ψυχικό δεν έχει παιδιά. Υπάρχει κριτήριο, ποιο κάνει παιδιά. Και γενικά βλέπει ότι στην κοινωνία επικρατεί το έκανα παιδιά, είμαι οικογενειάρχη. Κλείνει παρένθεση. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, γιατί εννοείται υπάρχουν και περιπτώσει που λένε Είμαι καλά, δεν χρειάστηκε να την ψάξω, δεν έχω προβλήματα. Ή έτυχε λοιπόν να υπάρχει άγνοια και από του δύο ανθρώπου, στην αναζήτηση, στο μέσα μα, στην μεταξύ του επικοινωνία, συμβαίνει και αυτό. Και να μην έρθουν προβλήματα. Δεν ξέρω για πόσο καιρό, δεν ξέρω πόσο συχνό είναι. Ξέρω ότι συμβαίνει και αυτό. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια ρεθίσματα στο να ψάξουν τον εαυτό του. Τώρα όμω, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Μπορεί και να είναι. Η δεύτερη περίπτωση που μπορεί να ισχύει αυτό είναι ότι μεγάλωσαν πολύ καλά. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που μεγάλωσε με τέτοια ισορροπία και αγάπη που δεν θα χρειαστεί να κάνει ψυχοθεραπεία στη ζωή του. Άρα στην ουσία οι άνθρωποι που είναι ισορροπημένοι είτε μεγάλωσαν καλά, πολύ καλά, που δεν έχουν όλη αυτή τη τύχη, και από τους δύο γονείς να πάρουν αγάπη, φροντίδα, ενσυναίσθηση, προσοχή, ε, αυτονομία, να μπορούν σαν παιδιά να είναι αυθόρμητα. Είναι οι βασικές ανάγκες σύμφωνα με θεραπεία σχημάτων αυτές. Και, 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 υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν τον εαυτό τους και να μεγαλώσουν σωστά οι ίδιοι το μικρό παιδί μέσα τους. Τρίτο ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Δηλαδή να έχω μεγαλώσει προβληματικά, να έχω προβληματικό γονέα, να μην καλύφθηκαν οι ανάγκες μου και εγώ χωρί να έχω καμία επαφή με τον εαυτό μου χωρί να διαβάσω κανένα βιβλίο που επίση δεν επαρκέ. Γιατί Ακριβώς. δεν με δεσμεύει σε κάτι. Θα Απλά με ενθαρρύνει για λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι καλά. Να είμαι καλά σε ένα σταθερό επίπεδο και ο πιο ισορροπημένο άνθρωπο έχει στιγμέ που πέφτει. Που χάνει τον έλεγχο. Εννοούμε ότι σε... στη διάρκεια τη ζωή μου, στα 70-80 χρόνια, 40-50 <laughs> τη ζωή σου, σταθερά <laughs> κατά κύριο λόγο να μην υποφέρω. Και έχει διαφορά το πώς υποφέρω. Υπάρχει το υποφέρω ω υγιή ενήλικα εισάγω στη θεραπεία σχημάτων. Έχει και το υποφέρω. Με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό λέει και η θεραπεία σχημάτων. Ότι έχουμε τον υγιή ενήλικα που εννοείται θα πονέσει. Πε ότι είμαι ένα υγιή ενήλικα και με εγκαταλείπει. Θα πονέσω, θα κλάψω, θα επανέλθω. Όταν όμω. Δεν έχω δουλέψει τον εαυτό μου. Κάποιε φορέ βγαίνει το ευάλωτο παιδί μέσα μα και αντιδρά Παράλογα σε σχέση με αυτό που έγινε, όχι παράλογα, ίσω υπερβολικά, αλλά ούτε αυτό το επίρρημα μου αρέσει. Σαν ένα παιδάκι, πώ ένα παιδί θα πέσει κάτω, θα χτυπιέται, θα λέει μην με αφήνει, ε, θα υποφέρει πολύ, θα κλαίει πολύ. Σαν να διαλύεται το μέσα του. Αυτό είναι λοιπόν το ευάλωτο παιδί μέσα μα, που δεν καλύφθηκαν οι ψυχολογικέ του ανάγκε όταν ήταν μικρό. Εννοείται και όταν δουλέψουμε τον εαυτό μα, θα υποφέρουμε, θα κλάψουμε, θα συναχωρηθούμε αλλά με έναν τρόπο ίσως πιο λειτουργικό, πιο βατό, πιο διαχειρίσιμο. Σε πάω από εδώ και από εκεί, με συγχωρείς. Ακολουθώ εγώ πάντα. Μην, 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 ανησυχείς αυτό. Θεωρείς από τη δική σου οπτική γωνία πλευρά ότι οι σχέσεις αυτή τη στιγμή στο, στο δίκτυο που, που, που εσύ συναντάς ανθρώπους μέσα από το επάγγελμά σου είτε αυτή διαμένουν Ελλάδα είτε εκτός Διανύουν μια καλή χρονική περίοδο. Είναι δηλαδή. <laughs> καλή για φούντο. Μια χρονική περίοδο όπου πάνε καλά τα πράγματα. Καθόλου. Όχι. Εσύ τι βλέπει στο κοινωνικό σου περίγυρο, Τι βλέπω, Ε. Καλή ερώτηση. Ξέρεις, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο βλέπω είναι και αλήθεια γιατί εγώ βλέπω πράγματα έξω από τα σπίτια των φίλων μου ή οτιδήποτε. Με τους λίγους ανθρώπους που μπαίνουμε λίγο σε πιο προσωπικά ζητήματα, οπότε μου ανοίγονται και τους ανοίγουμε, παίρνανε δύσκολα. Οι σχέσεις όντως, Απόστολη, δύσκολα και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μόνοι. Νομίζω ότι στα 14 χρόνια δουλειά, ούτε πολλά ούτε λίγα, ξέρω σίγουρα... Ότι δεν έχω δει, δηλαδή βλέποντας στατιστικά τι απασχολεί κατά κύριο λόγο αυτά τα χρόνια τους ανθρώπους, γιατί με επισκέπτονται, ξεκινώντας το 10 πάνω στη κρίση, οι άνθρωποι έπρεπε να είναι στα χειρότερά τους σε αγχός, κρίση πανικού, ψυχαναγκασμούς, δηλαδή έπρεπε να υποφέρει να μην προχωράει η καθημερινότητά τους για να επισκεφθούν ένα ψυχολόγο και ακόμα ήταν ταμπού σιγά σιγά άρχισε αυτό το ταμπού να μειώνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και να είναι ένα μίξ, λίγο διαταραχές άγχους, λίγο διαταραχές διάθεση, λίγο τα προσωπικά. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει, άμα πάρουμε, το, το γιατί επισκέπτονται ένα ψυχολόγο σαν ένα, ε, δείγμα πληθυσμού, στατιστικό δείγμα πληθυσμού. Όλους να τους απασχολούν οι σχέσεις και η μοναξιά τους, δεν το έχω ξαναδεί. Οι άνθρωποι είναι μόνοι, υποφέρουν μόνοι και δυσκολεύονται πολύ να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις και κατά κύριο λόγο οι γυναίκες και μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό. Ναταλή, λέω κάτι που, που έχω ψάξει και συνεχίζουμε για αυτό το οποίο λες. Υπάρχει μια έρευνα από έναν γνωστό ψυχολόγο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος ονομάζεται... Robin Dunbar, το βρήκα, αυτή την έρευνα τη βρήκα στο application που χρησιμοποιώ, το οποίο ονομάζεται The Cove, και λέει λοιπόν αυτή η έρευνα ότι υπάρχει ένας, έχουν καταλήξει σε έναν συγκεκριμένο αριθμό, το νούμερο 150. Και αυτή η θεωρία λοιπόν του Dunbar λέει ότι 150 άτομα είναι ο αριθμός των σταθερών σχέσεων που μπορεί να διατηρήσει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του, με 150 άτομα από τη μία αυτό μου φαίνεται ένας μεγάλος αριθμός πώς, πώς έρχεται πώς ταιριάζει ή όχι με το κομμάτι το ότι λες ότι μέσα από τη δική σου την εμπειρία και σε συζητήσεις και με άλλους επαγγελματίες του, του χώρου, ότι αυτή τη στιγμή αυτή την περίοδο ταυτόχρονα αρκετοί άνθρωποι βιώνουν μοναξιά Ξέρεις, τη μοναξία είναι κάτι πολύ πιο εσωτερικό και ψυχικό. Εγώ αναφέρομαι σε αυτή τη μοναξιά. Δηλαδή μπορεί εδώ η αναφορά να γίνεται ερευνητικά στο με πόσους ανθρώπους σε σταθερό επίπεδο μπορούμε ε, να έχουμε διαντίδραση, κοινωνική διαντίδραση. Μπορεί να είναι καθημερινά ο κρεοπόλης γειτονιάς μου που σταθερά θα ανταλλάξω πέντε κουβέντε. Μπορεί να είναι οι συνάδελφοί μου που μπορεί να είναι 50. Ότι δηλαδή πάνω κάτω με μια απόκληση 150 άτομα μπορούμε να διαχειριστούμε Κοινωνικά. Αυτό δεν βοηθάει στην ψυχική μου υγεία, δεν με κάνει να νιώθω πιθανώ αποδοχή, ασφάλεια, ένταξη, ανήκει, δεν ξέρω. Πολύ ε... εύλογο, αλλά ξέρεις τελικά τι γίνεται όταν κλείνει η πόρτα και όταν πηγαίνω σπίτι μου. Η και μπορεί και στο σπίτι μου να έχω ανθρώπου και να με νιώθω πάρα πολύ μόνο, να νιώθω μόνο στο ότι δεν με καταλαβαίνει κανεί, να νιώθω μόνο στο να είμαι με μια παρά 25 άτομα και εγώ να μην μπορώ να διασκεδάσω ή να μην νιώθω ότι με αποδέχονται ή να νιώθω διαφορετικό, να νιώθω μόνο στο ερωτικό κομμάτι, δηλαδή μπορεί να έχω 150 συναδέλφου και να... η σεξουαλική μου ζωή να είναι σε σίγαση 10 χρόνια, το βλέπουμε και αυτό. Ε, να νιώθω μόνο από φόβο μιλάω για μια πιο εσωτερική μοναξιά και την έλλειψη ποιοτικών σχέσεων, ουσιαστικών σχέσεων. Γιατί καμιά φορά, ακόμα και αυτό που λες, και πολύ ωραίο που το λες, το να βλέπω ότι κάθε μέρα μπορώ να... Ε, να συναλλαγώ, να συνδιαλλαγώ με συγχωρείς με ανθρώπους αλλά και να μην καταλαβαίνω, μα γιατί εγώ νιώθω έτσι ίσως να με οδηγήσει και σε λάθος συμπεράσματα τι έχω εγώ το πρόβλημα γιατί δεν περνάω καλά γιατί δεν είμαι καλά. Ίσως που είχε καλεσμένο τον Θανάση Ευθυμιάδη αναφερόταν σε κάτι τέτοιο, το οποίο που πολύ εύστοχα αυτά που, που, είπε, ότι τα είχα όλα, φαινομένα κάτι είχα όλα, αλλά στην ψυχή του ήταν μόνος, από γυναίκε είχε. Από φίλους, από αποδοχή, το θέμα είναι η σχέση με τον εαυτό μας, πάλι δηλαδή πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Έχεις να μας πεις, να μου πεις, να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή Ξέρω ότι δεν είναι, δεν είναι Δεν λύνονται έτσι τα θέματα και τα προβλήματα προ Θεό Λέω αν είχε να πεις έτσι κάτι πάρα μα πάρα πολύ απλό Αν κάποιο που μα ακούει Είναι σε αυτή τη θέση mm. Τι θα του έλεγε να, να κάνει τι, Ή, ή, ή πως να το αντιμετωπίσει ε, λέω σαν πρώτα βήματα, όχι επί τη ουσία. Γνωρίζω ότι χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται. Αλλά τι θα έλεγε, θα έλεγε να το μοιραστεί και με άλλου ανθρώπου, θα έλεγε να, να δει αν θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία. Ξέρει τι μου έρχεται στο μυαλό, πρόσφατα είχα μια συζήτηση με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει Ρε εσύ ντρέπομαι να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία. Και δεν δε, δε θα το πω και σε άλλου ανθρώπου. Σίγουρα ήταν άντρα, δεν ήταν <laughs> Ήταν... Ήταν να σου πω κάτι Καλά τα λέμε για την γυναίκα Αχ, Ότι είναι αδικημένη πιέζει. κοινωνικά ε, σε, πολλά, σε πολλά θέματα Είναι αδικημένη κοινωνικά Αλλά εγώ θέλω να δείξω και ένα θέμα Που ούτε καν είχαμε σκεφτεί να το δείξουμε Το, το ρόλο του άντρα Στη κοινωνία και το βαρύδιο που σηκώνει Ότι πρέπει να είναι δυνατός Οι άντρες λοιπόν Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι είναι άντρες Με το που γεννιούνται Από το day one Πρέπει να μην ντρέπονται. Να μην φοβούνται. Να μην είναι αδύναμοι. Να μην κλαίνε. Να μην στεναχωριούνται. Να μην φοβούνται το θηρίο που εμφανίστηκε. Ξέρω εγώ την αρκούδα στο χωράφι του. Γιατί άντρε. Λες και έχουν άλλον εγκέφαλο. Εδώ έρχεται η ευρωψυχολογία. Τον ίδιο εγκέφαλο έχουν. Άρα είναι μύθο ότι ο άντρα θέλει πιο πολύ σεξ. Κοινωνικά έμαθε να επιβραβεύεται για κάθε φορά που κάνει σεξ. Και είναι μύθο ότι ο άντρα φοβάται λιγότερο. Κατάλαβε, είναι. Και τα, εί, εί, είμαστε θύματα όλη αυτή τη μυθολογία. Mm. Ότι ο άντρα. Άντρας είναι. Και. Γιατί αυτό δεν έχει συναισθήματα. Ξέρει πόσου άντρε έχω για αγχώδει διαταραχέ. Ξέρει γιατί έχω περισσότερου, ειδικά για το κοινωνικό άγχο. Το κοινωνικό άγχο, α πούμε, ότι είναι μεγάλη ντροπαλότητα στην έκθεση. Γιατί έχω πιο πολλού άντρε. Γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι ντρέπονται. Σου λέει. Ε, άρα, όταν, άμα ξεκινήσει ε, συζήτηση με έναν άντρα και, και σου πει, ή φλερτάρουν λιγότερο και του πει, Και τι σημαίνει που θα ντραπεί, θα και, και γιατί δεν πα να πλησιάσει, α πούμε, την κοπέλα. Ναι. Θα σου πει, Γιατί θα καταλάβει ότι ντρέπομαι. Και επειδή ντρέπεσαι, τι σημαίνει αυτό για σένα, Τι θα καταλάβει η κοπέλα. ξέρεις που καταλήγουν όλα αυτά για να μην σε κουράζουν. Μπορεί να είναι 20 ερωτήσει να μισόλω. Είμαι αδύναμο. Λε και όποιο έχει συναισθήματα αρνητικά είναι αδύναμο. Αλλά έτσι η κοινωνία μεγάλωσε τον άντρα. Ότι είναι αδύναμο αν τολμήσει να φοβηθεί και να ντραπεί. Όχι. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε για όλου του ανθρώπου ότι τα αρνητικά συναισθήματα δεν είναι αδυναμία και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είναι συναισθήματα. Αδύναμο είναι αυτό που θα τον καταβάλουν και θα το πάνε πίσω και δεν θα προσπαθήσει ποτέ να τα δουλέψει. Δεν είναι αδύναμο. Δεν το διαλέγω να μανχώδει. Έμαθα, μπορεί έτσι να τον εγγονεί μου, μπορεί να είναι περασμένο στο DNA μου. Το να με πάει πίσω και να μην έρθω εδώ να μιλήσω μαζί σου και να πάει πίσω η δουλειά μου είναι αδυναμία. Το να μάθω να το διαχειρίζουμε ίσα είναι δύναμη. Σωστά. Θα συμφωνήσω. Αδυναμία είναι να μένω πίσω. Αλλά το να έχω αρνητικά συναισθήματα αρνητικά, αρνητικά για τον πάσχοντα πάνω απ' όλα. Έτσι, ένα άντρα να αγχώνεται. Γιατί να μην αγχώνεται. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει τόσο στερεότυπο για τον άντρα ε, ή μου λένε συνέχεια πρέπει να πω κάτι αστείο, πρέπει να δείξω ότι έχω χιούμορ, πρέπει να πάω με ατάκα, πρέπει να μη φανώ ντροπαλό. Γιατί να μην φανεί ντροπαλός. Οπότε, οπότε εκεί θεωρείς ότι είναι ένα πρώτο κομμάτι που διαταράσσουν τις σχέσεις, από το πώς μπορεί να νιώθει ο άντρας μέσα σε αυτές από τα στερεότυπα. Από τα, στερεότυπα. Από τα στερεότυπα γενικότερα, αλλά και ο άντρα πώ νιώθει μέσα αυτέ. Γιατί και η απιστία που λέμε οι άντρε απιστούν να Γιατί απιστούν, γιατί νιώθουν πιο σημαντικοί. Το έχω ξαναπεί, αν μεγάλωνε μια γυναίκα με ακριβώ τον ίδιο τρόπο και μα λέγανε μπράβο κοπέλα μου, τι έκανε σεξ, μπράβο ρε κοριτσάρα, Είσαι τέλεια. δεν θα το σκεφτόμουν όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν θα στόχευα πιο πολύ στο άντε να, να πάω κάνω σεξ. Σε αυτή την παγίδα του, του κάνω σεξ πέφτει και ο άντρα. Εσύ πιστεύει, σαν άντρα, ότι όλε οι φορέ που έκανε σεξ τι ήθελε, ή έπρεπε στη καινούργια σου σχέση να δείξει πόσο σεξουαλικό είσαι. Ή μπήκε σε μια διαδικασία κατάκτηση για να νιώσει ικανό στα 20 σου, χωρί εκείνη τη στιγμή πραγματικά να ακούσει το σώμα σου και πάντως να ζει. Πάντω έχουν υπάρξει φορέ, έχει δίκιο, που δεν το ένιωθα. Mm. Ιδέε. Γιατί έχει πέσει κι εσύ σε αυτή την παγίδα. Πρέπει άρα να, ξεκινήσουμε, για να για, να... βρούμε τον εαυτό μας και τη, να φτιάξουμε και τη σχέση με τον άλλον άλλο, πρέπει πρώτα να δούμε ποιοι είμαστε, να, να, για να φύγουμε από τα στερεότυπα. Και τι εννοώ από τα στερεότυπα. Ναι, και πώς βγαίνουμε όμως, α, α, α πώς βγαίνω από αυτό. Λοιπόν, να, Όχι θα... με τον προφανή τρόπο, ε, ο προφανή, θα, 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 πει κάποιο, μην ακούσα στερεότυπα, δεν ξέρω τα δικά σου, το προφανές. Λοιπόν, τι, θα, θα σου έλεγες? πω έτσι ένα μίνι τρόπο ανάσκηση. Εδώ είναι συμ, ε, το CBT. Έρχεται η Cognitive <laughs> Behavioral <laughs> Therapy, okay. η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για όσους δεν γνωρίζουν. Okay. Η οποία έτσι είναι και πολύ αποτελεσματική. Αρχικά πρέπει να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου. Λίγοι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τον εαυτό τους. Δηλαδή να ακούω πραγματικά τι θέλω. Πώς είπαμε αυτό για το σεξ. Να λέμε το θέλω ή δεν το θέλω πραγματικά χαίρομαι ή δεν χαίρομαι. Να έρθω σε επαφή με τα συναισθήματά του. Αν μπορούσα να δώσω λίγε συμβουλέ, είχα τρει-τέσσερι συμβουλέ, θα έλεγα το πρώτο πράγμα, άκου τον εαυτό σου. Πραγματικά. Οι, οι πιο πολλοί άνθρωποι αναλύουν του άλλου. Αν του ρωτήσει, εσύ τι νιώθει, μπορεί να μου αναλύουν ώρε, ώρε, ώρε για τον τάδε. Ώρε, ώρε, ώρε για την τάδε. Σωστή αυτό που λέω. Ναι. Εσύ τι νιώθει, λέω γι' αυτόν. Εσύ τι νιώθει. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει γρήγορη απάντηση. Ώρες για. για... Δεν, είναι, δεν έρχονται σε επαφή με το συνέστημά του. Κράτα, βάλει ένα στεράκι εδώ. Θα έρθουμε σε αυτό. Πώ λοιπόν να φύγω από τα στερότυπα; Ακούω τον εαυτό μου. Βλέπω τα αρνητικά μου συναισθήματα και ή τι με ενοχλεί και παρατηρώ, προσπαθώ να καταλάβω γιατί με ενοχλεί, έτσι τον εαυτό. Παράδειγμα, πεις ότι εμείς είμαστε ζευγάρι, εσύ αργείς να έρθεις σπίτι και και έρχεσαι αργά. Και εγώ αρχίζω μαλώνω μαζί σου που ήρθε αργά. Μένουμε στην επιφάνεια, στο τι έγινε, στο γεγονό. Και σίγουρα Ω, πάλι γκρινιάζει και τελικά μαλώσαμε και άκρη δεν βγάλαμε. Εγώ πρέπει να έρθω σε επαφή για... και να σου επικοινωνήσω κατά συνέπεια. Γιατί με ενοχλεί που άρχεσες. Τι σημαίνει για μένα αυτό, Έτσι θα με μάθω. Τι σημαίνει για μένα ότι είσαι άργησε. Ναι, ότι δεν είσαι σημαντική, ότι δεν είσαι προτεραιότητα. Ό, ότι σημαίνει ότι με βαρέθηκε. Σημαίνει ότι και αυτό με κάνει να νιώθω ότι μπορεί να με αφήσει. Σημαίνει ότι δεν έχω πια ενδιαφέρον για σένα. Αυτά πρέπει να επικοινωνήσω. Και συνήθω λοιπόν αυτέ είναι αυτόματε μα σκέψει, οι δυσλειτουργικέ, που πρέπει να δούμε αν ισχύουν ή όχι. Το πώ σκεφτόμαστε έχει να κάνει από τι πεπιθήσει μα. Πηγάζει από τι πεπιθήσει μα. Και, και οι πεπιθήσει, για να μην στο κουράζω, είναι με βάση τα στερεότυπα. Τι ξέρω αν το καταλαβαίνει. Οι πεπιθύ, μα, οι, οι κεντρικέ πεπιθήσεις ότι όταν αργεί σημαίνει σε βαρέθηκε, είναι μάλλον, είναι ένα στερεότυπο. Και εγώ πρέπει να το αξιολογήσω. Συμφωνώ. Η γυναίκα πρέπει να είναι μικρότερη από τον άντρα. Και εγώ νιώθω άσχημα που βγαίνω με τον 30χρονο. Γιατί πιστεύω θα με αφήσει και πιστεύω. Συμφωνώ με αυτό. Έχω ακούσει τον εαυτό Νιώθω καλά. Η γνώμη των άλλων η γνώμη των άλλων, ο κόσμος υποφέρει από τη γνώμη των άλλων. Κύριο πρόβλημα που λύνω σε κάθε συνεδρία και έρχεται αργά ή γρήγορα είναι η γνώμη των άλλων. Η οποία βέβαια ε, άγεται και φέρεται με τα, τα στερεότυπα. Εκατό θέματα μπορούμε να ανοίξουμε νομίζω μαζί. Θέλω να γυρίσω Καταρχά, επειδή αυτό το σημερινό podcast είναι στην τρίτη σεζόν έχουμε την τέταρτη σεζόν μπροστά μα. οπότε εντάει. θα βάλουμε μια άνω τελεία Θέλω να γυρίσω λίγο πιο πριν που είπες κάποια στιγμή για, τις, για το κομμάτι των γυναικών mm -hmm. Θεωρείς λοιπόν ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στο να, στο να συνδεθούν Τεράστια, ναι, πολύ μεγάλη Γιατί κάτι τέτοιο αναφέρθηκε προηγουμένως οπότε πού βασίζεται αυτό Βασίζεται αποστόλη στο ότι υπάρχει μια, ένα τεράστιο χάσμα στην ενδοσκόπηση που κάνουν τα δύο φύλλα ε, στη δουλειά που κάνουν με τον εαυτό τους. Τι συμβαίνει. Έχουμε ε, τους άντρες που για να σταλούν πολύ γρήγορα η κοινωνική κρίση τους έκανε ένα, η, η, απελευθέρωση ε, των γυναικών του έκανε να μην χρειάζεται να μπουν σε μια σχέση, σου λέω τώρα με το πέρασμα των να, ναι. ετών, ε, γιατί δεν μπορούσαν <laughs> να στηρίξουν οικονομικά, δηλαδή να απομονώνονται πιο πολύ, έχοντα και πιο πολλέ επιλογέ σεξουαλικέ, και οι γυναίκε ε, και αυτό από το στερεότυπο να αναζητούν πιο πολύ τη σχέση. Οι άντρε λοιπόν να αναζητούν πιο πολύ το σεξ, και το οποίο κάποτε έπαιρναν μέσα από τη σχέση, Έτσι και οι γυναίκε να αναζητούν πάλι από τα στερεότυπα πιο πολύ τη σχέση. Ε, αφού οι άντρες λοιπόν έχουν πιο πολλές επιλογές για αυτό που θέλουν, για το σεξουαλικό, πολλές φορές απορρίπτουν μια γυναίκα που θέλει σχέση. Τι κάνει η γυναίκα, πάει στο ψυχολόγο τώρα πια που είναι κάτι εύκολο, να δουλέψει τον εαυτό της. Γιατί νιώθει άσχημα, γιατί πέφτει σε κατάθλιψη, γιατί νιώθει να απόρριψει και πάει και δουλεύει τον εαυτό της και εξελίσσεται και εξελίσσεται και εξελίσσεται και να απευθυνθεί σε ποιον μετά. Αν δεις στατιστικά στο γραφείο του ενός ψυχολόγου πόσοι άντρες επισκέπτονται τον ψυχολόγο και πόσες γυναίκες, η αναλογία είναι ένας προς εννιά, δηλαδή ένας άντρας, 9 γυναίκες. Και οι άντρες που δουλεύουν τον αυτό τους, εγώ όλοι οι άντρες που έχω, εκτός εκτό δύο εξαιρέσεων, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό ότι είναι άντρε ομοφυλόφιλοι και όχι straight άντρε που δεν ήρθαν αντιμέτωποι με την πιθανή ανεπάρκειά του λόγω των επιλογών που έχουν. Οι άντρε που έχουν λοιπόν είναι άντρε που ζουν έξω. Που ίσω το έξω και το, η δυσκολία του ορίμασε διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση δεν δηλαδή ότι οι εναπομείναντες στην Ελλάδα είναι ανώριμοι και αδούλευτοι, αλλά δίνω μια στατιστική εικόνα του τι συμβαίνει στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Γυναίκες στεναχωρημένες, απογοητευμένες, είτε γιατί τις είτε γιατί τους κάναν ghosting. αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε γιατί είχαν άλλη κρυφά. Είτε για να αναλύσουν μια συμπεριφορά που δεν εξηγείται, γυναίκε να δουλεύουν τον εαυτό του, να μην έχουν σε ποιον απευθυνθούν, γιατί μετάξυ δεν πώ να επικοινωνεί εύκολα. Όταν έχει δουλέψει τον εαυτό σου, δεν μπορεί να επικοινωνεί εύκολα με έναν αδούλευτο άνθρωπο. Πρέπει να κάνει τον ψυχολόγο του. Άντρε, straight, σχεδόν 0%. Δεν εννοεί. Από Ελλάδα. Ποιοι, ποιοι έρχονται στο γραφείο του ψυχολόγου που ζουν στην Ελλάδα. Άρα έχουμε gay άντρε που ζουν στην Ελλάδα και straight άντρε ή, ή γκέι που ζουν στο εξωτερικό. Κάτι δεν λέει αυτό για την κοινωνία μας. Εγώ θε, θέλω να φέρω δύο πράγματα που βλέπω μια στροφή πάνω σε αυτό και μακάρι αυτό να, εν, να ενταθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά τον COVID, οι, οι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλάξαμε κατεύθυνση και περισσότεροι άνθρωποι άνοιξαν ως προς αυτό το κομμάτι στο να δουν τι σημαίνει ψυχοθεραπεία, μια ψυχοθεραπευτική συνεδρία και ούτω καθεξής. Πέρσι στο podcast του Jay Shetty, ενό πολύ γνωστού, μιας πολύ γνωστής προσωπικότητας στο χώρο της αυτοβελτίωσης, ήταν ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίο μίλησε για τη σημασία τη ψυχική υγεία. Mm -hmm. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ που είδα αυτόν τον σαν θεσμό να πηγαίνει σε ένα podcast που είναι πιο αυθόρμητα και ελεύθερα τα πράγματα και να μιλάει για τη σημαντικότητα τη ψυχική υγεία. Πρόσφατα διάβασα στα μέσα. Mm -hmm. Το οποίο όμω δεν, δεν, δεν μου άρεσε τόσο. Διάβασα κάπου που λέει ο Πρωθυπουργό παραδέχτηκε ότι έκανε κάποια στιγμή ψυχοθεραπεία χωρίς να έχει κόμπλεξ και μπράβο του γι' αυτό. Το, την, ε, την ερμηνεία ότι χωρίς να έχει κόμπλεξη, μπράβο του γι' αυτό δεν την καταλαβαίνω. Υπέροχο που σαν θεσμός ο πρωθυπουργό χώρα είπε Κάνω ψυχοθεραπεία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί χωρί κόμπλεξη, μπράβο του. Γιατί δηλαδή, η Ελλάδα είναι 100 χρόνια πίσω στα κόμπλεξ. Δηλαδή είναι υπέροχο που το έκανε. Τ, την υπόλοιπη ερμηνεία δεν κατάλαβα. Που λέει μπράβο του Γιατί οι άντρε στην Ελλάδα υποφέρουν από αυτό το βαρύδιο της του στερεοτύπου ότι πρέπει να είναι δυνατή. Ίσως λοιπόν και γι' αυτό δεν επισκέπτονται συχνά ένα ψυχολόγο. Μήπως όμως εν γέννη αυτό αφορά όλου όλους μας, δηλαδή ότι όποιο είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, αν πάει να κάνει ψυχοθεραπεία θεωρείται από το στερεότυπο ότι έχει πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές εμένα φίλοι μου μου έχουν πει «Ρε φίλε δεν έχω πρόβλημα, γιατί να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία». Και του λέω, Αυτούς να και... φοβάσαι. Και του λέω, λέω, δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά εσύ ξέρει καλύτερα, οπότε. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι πάντα λύνω το πρόβλημα. ότι εμεί είμαστε μάγοι να σα το λύσουμε το πρόβλημα. Η ψυχοθεραπεία είναι μια δέσμευση, γι' αυτό πάμε άλλωστε και εμεί αλλού. Είναι μια δέσμευση να μάθω καλύτερα τον εαυτό μου. Και ξαναγυρνάμε στην αρχή του podcast ώστε να μπορώ να το διαχειριστώ σε μια πιθανή δυσκολία. Συνήθως απλά ξεκινάμε με αφορμή μια δυσκολία που θα έρθει. Γιατί λόγω της καθημερινότητας, λόγω των υποχρέωσεων, δεν ξεκινάμε χωρίς λόγο συνήθως. Ε, όμως οι άνθρωποι που, που κατά κύριο λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι μέρος, όχι δεν λέω ότι όσοι ήδη, δεν πάνε έχουν πρόβλημα, αλλά αρνούνται κατηγορηματικά να πάνε. Ποιοι άνθρωποι αρνούνται κατηγορηματικά να πάνε, αυτοί που φοβούνται να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους, που θεωρούν ότι είναι θύματα αυτού του κόσμου και όλοι άλλοι έχουν προβλήματα και αυτοί όχι. Άνθρωποι που είναι πολύ... Δεν έχουν καμία επίγνωση σχετικά με τον εαυτό τους. Γίνεται γίνεται άνθρωπος να πιστεύει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλα να τα κάνει σωστά. Μόνο που καπνίζει. Μόνο που μπορεί να τρώει. Μόνο που μπορεί να έχει παραπάνω κιλά. Αυτοκαταστροφή δεν είναι. Μόνο που νομίζει ότι επειδή δεν έχει παραπάνω κιλά, αλλά καπνίζει το ένα μετά το άλλο, ότι είναι καλύτερο από το παχύσαρκο. Πρόβλημα δεν είναι. Ή από τον τζογαδόρεο τον αλκοολικό. Όλοι με τον έναν τον άλλο τρόπο κάνουμε κάτι καταστροφικό. Επίση, η Ελλάδα κρίνει πάρα πολύ Αν δούμε λίγο τι γίνεται κάτω από τα Στα social, τα σχόλια Γιατί νομίζω ότι διαφέρει Είτε είναι καλύτερο είτε είναι θύμα της ζωής Γενικά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά Αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό Σημείο σε σχέση με την ψυχοθεραπεία Και το ταμπού Και να πω και κάτι για αυτούς που ντρέπονται Έχω να Τη σημασία δεν έχει τι θα πιστέψει ο άλλο. Γιατί αυτό που θα σε κρίνει γιατί κάνει ψυχοθεραπεία ή οτιδήποτε σε κρίνει, δεν είναι ένα άνθρωπο που θα τέριαζε. Είναι τόσο προβληματικό ο τρόπο σκέψη του, που τι μα νοιάζει τελικά τι θα σκεφτεί. Τι με νοιάζει, τι θα σκεφτεί κάποιο που νομίζει είναι καλά και δεν είναι και με κρίνει ω προβληματικό που κάνω ψυχοθεραπεία. Με νοιάζει. Αλλάζει κάτι στη ζωή μου η γνώμη του. Τη σέβομαι τη γνώμη του. Την ασπάζομαι. Θα τον είχα ποτέ για φίλο εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Μα τι με νοιάζει. Δεν ξέρω αν το πια. Είναι η γνώμη των άλλων. Τι με νοιάζει αν προέρχεται από έναν άνθρωπο που δεν θα έκανα ποτέ παρέα μαζί του. Αυτό μπορεί να δέρνει τη γυναίκα του και κρίνει μένα. Τι με νοιάζει. Δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό, να, να με κρίνουν. Οπότε, εγώ λέω την αλήθεια, μου κάνω ψυχοθεραπεία και θέλω δίπλα μου αυτού που θα το αποδεχτούν. Γιατί μ, σκεφτόμαστε το ίδιο. Αν δεν σκεφτόμαστε το ίδιο, θα βγει σε πρόβλημα αύριο. Πάντα αυτό λέω: πείτε τελατώματα σε εισαγωγικά ή αυτά τα, τα, τα διφορούμενα ή αυτά που μπορεί να κρυθούν νωρίτερα στου ανθρώπου και στι σχέσει σα αυτοί που έχετε ίδιο τρόπο σκέψης και αυτοί που θα σας αποδεχθούν θα μείνουν διαφορετικά. Δίνετε παράταση της, πιθανή απόρριψή πιθανής σας για μετά. Ναταλή. Λέω πολλά. <laughs> <laughs> Όχι, απλώς πρέπει να κάνουμε κι άλλο podcast. Ναι. Τι κρατάμε από σένα. Κρατάμε <laughs> ότι αποβάλλουμε. Ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Δεν φοβόμαστε να ανακαλύψουμε Ποιοι είμαστε. Δεν είναι, ασθέ... είναι, σαν την ασθένεια. Όσο φοβάμαι να πάω στο γιατρό, χειροτερεύει. Καλύτερα να το προλάβω. Αγαπάμε αυτό που είμαστε. Δουλεύουμε αυτά που μας ενοχλούν. Αποδεχόμαστε τα άλλα που δεν μας ενοχλούν και μπορεί να ενοχλούν τους άλλους. Που εμάς δεν μας πάνε πίσω στη ζωή μας. Απαλλασσόμαστε μια και καλή από τη γνώμη των άλλων. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Αυτέ οι γνώμε, πώ μεγάλωσαν αυτοί οι άνθρωποι και τι εξυπηρετεί το να έχουν αρνητική γνώμη για μα. Και, και θυμόμαστε ότι αυτή η ζωή δεν είναι πρόβα για την επόμενη και τελειώνει. Τελευταία ερώτηση: Που uh -huh. κάνω σε όλες, σε όλες τις καλεσμένες και του καλεσμένου. Uh -huh. Το αγαπημένο μου μότο είναι ότι στη ζωή είμαστε βασιλιάδε ή πιόνια. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου. Είτε συμφωνεί, εννοείται, είτε, είτε διαφωνεί. Ότι είμαστε και τα δύο ή το ένα ή το άλλο. Το απόθεμα λέει στη ζωή είμαστε βασιλιάδες Υπάρχει το δυο okay. Είμαστε βασιλιάδε ή τεράστιο πιόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι επικίνδυνο και ναρκισιστικό. Γιατί από το φόβο να μην γίνει πιόνι θα, προ... θα δει του άλλου σαν πιόνια και θα προσπαθεί να γίνει βασιλιά. Εγώ θα πω ότι η ζωή έχει εναλλαγέ. Για ένα λεπτό, για μια στιγμή, μπορεί να είμαι ο βασιλιά ή σε μια συνθήκη και σε μια άλλη ή το επόμενο λεπτό να είμαι το πιόνι. Και είναι οκ, okay, γιατί έτσι εκτιμώ και την αντίθετη θέση. Οπότε να αλλάξω απόθερμα, λοιπόν. Να αλλάξει. <laughs> Ναρκιστικό <ένα> αποστολή. <laughs> Και τώρα είχα προγραμματίσει να κάνω επόμενο ένα Βασιλιά, για να πιάνει εδώ. Όχι. <laughs> Μπορώ να είμαστε και τα δύο, ή κάτι ενδιάμεσο. Λοιπόν, συμφωνώ πέρα από τα αστείο. Και πάρα πολλέ φορέ τον τελευταίο καιρό λέω ότι έχω αρχίσει και αντιτάσσομαι σε αυτό. Λοιπόν, Ναταλή, σε ευχαριστώ πάρα, και πάρα εγώ, πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να ανανεώσουμε, γιατί όντω είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να μπούμε mm. μέσα και να συζητήσουμε. Οπότε ευχαριστούμε που έτσι μα φώτισε κάποια από αυτά. Εύχομαι όσοι και όσες μας ακούτε, μήπως κάποια από αυτά σας παρακινήσουν να, να ψάξετε λίγο πιο μακριά ή να δείτε με ποια από αυτά συμφωνείτε, με ποια διαφωνείτε, γιατί διαφωνείτε και αυτό σαν ερέθισμα, σαν προτροπή για δράση είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε μαζί σε λίγο, αλλά να πω εδώ κάποια πραγματάκια που έχω να τα κάθε Τετάρτη από τις 5 ώρα το πρωί μπορείτε να ακούσετε ένα νέο podcast σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είχαμε μαζί την Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Σήμερα διαβάσαμε απόσπασμα από το βιβλίο «Εσύ τι είναι αυτό που ψάχνεις» από τον Κρίσνα Ναμούρτη. Και Ναταλή, ξανά ευχαριστώ και κλείνουμε συνήθως την εκπομπή λέγοντας μέχρι την επόμενη φορά «Keep speaking». Okay. Όμω, τον τελευταίο καιρό κάνουμε μια παράφραση και βάζουμε ένα ρήμα που ταιριάζει με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Οπότε αντί για το keep speaking, τι να πούμε Keep. Loving yourself. Keep loving yourself. Keep loving yourself. Πάμε να κλείσουμε μαζί okay. με αυτό. Λοιπόν, με το τρία. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Μέχρι την Την επόμενη, επόμενη φορά, φορά. Keep, keep loving, loving yourself. yourself.